Ωραία, ένα για σένα. Ντέμπι Γκολεμά. Και έρχομαι εγώ τώρα, Μαρία, μου να σε ρωτήσω. Η Ντέμπι Γκολεμά, όταν τη είχε κάνει εσύ τη φάρσα, ήταν πάρα πολύ δεκτική στην αντιπίθεση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο Γρηγόρης όμως θα την επιθυμούσε αυτή τη συνάντηση, εσύ τι λες? Εγώ μίλησα με τον Γρηγόρη. Καλά, τι το λες τώρα? Ναι. Τι ώρα είναι, παιδιά, ειδοποιήστε. Τη μέρα που κάναμε. Ωραία, η ώρα είναι. 15:52. Τη μέρα που κάναμε τη φάρσα στην Ντέμπι Γκολεμά. Μάλιστα. Με πήρε μετά η Ντέμπι Γκολεμά τηλέφωνο. Ναι. Και μου λέει με ξεφτύλει. Χαριτωμένα και γλυκά. Ναι, λέω, αλίμονο, ήσουν πάρα πολύ καλή. Και φάνηκε ότι δεν έχει καμιά εμπάθεια ή ήσουν πολύ γλυκιά στο να τελειώνεται, να μην υπάρχει πικρία. Μπράβο. Και πήρα και τον Γρηγόρη. Ναι. Και ήταν σε μια σύσκεψη, του λέω δεν θέλω να σου πω πολλά, θέλω μόνο να σου πω ότι μια και έγινε αυτό σήμερα, δεν πάμε να φάμε, να βρεθείτε, να τελειώνει, γιατί του λέω είμαστε χρόνια στη τηλεόραση όλοι μας και τώρα μεγάλοι άνθρωποι έχουμε οριμάσει, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε μεταξύ μας κακίες και πίκρες. Καλά τα πες. Στην αρχή δεν το, μετά μου λέει να σου πω το σκέφτομαι, ναι βέβαια δεν έχουμε μιλήσει από τότε. Άρα, κάνα προξενιό λόγο... κανείς. Ναι, αυτό σκέφτομαι. Ναι. Καλέ, τι είσαι εσύ, καλέ, ειρηνοποιώσει, Μαρία. Γι' αυτό σκεφτόμουν ότι αποκλείται να είναι Ντέμπι Γκολεμά, γιατί είναι σε μια φάση που θέλουν να γεφυρώσουν τη διαφορά. Δεν θέλουν να το τραβάνε. Δεν ξέρω. Πάμε στο νούμερο 2 και στο νούμερο 2 σου έχω.